Έτσι σήμερα έχω την χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά και τον κύριο Αλέξανδρο Μπόγια. Αλέξανδρε, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Τι κάνεις, είσαι καλά? Είμαι όμορφα, είμαι στο νησί μου, στη Σύρο. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ετοιμαζόμαστε για τη σεζόν. Είσαι Σύρο, ε? Είμαι Σύρο, ναι. Ο Αλέξανδρος, ο κύριος Μπόγιας, για να γνωρίζει και ο κόσμος, κατάγεται και μένει στην Σύρο, έτσι δεν είναι, κύριε Μπόγια? Πολύ σωστά, μάλιστα. Μαραθώνιος. Ένα άθλημα το οποίο νομίζω οι περισσότεροι από εμάς το παρακολουθούμε και νιώθουμε ένα δέος. Νιώθουμε ένα δέος όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο να τρέχει. Πώς ακριβώς μέτρα είναι ο κλασικός μαραθώνιος, κύριε Μπογιά? Θα ξεκινήσουμε από εκεί. Πριν ξεκινήσουμε να μιλήσουμε στον ελληνικό, γιατί νιώθω καλύτερα και πιστεύω ότι... Με μεγάλη μου χαρά, Αλέξανδρε. Με μεγάλη μου χαρά. Κουβέντα μας. Ωραία. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ο μαραθώνιος είναι 42 χιλιόμετρα και 192 μέτρα. Αυτός είναι ο κλασικός της Αθήνας. Η μέτρα του μαραθωνίου, ακριβώς, η μέτρα του μαραθωνίου είναι στην Αθήνα. Ξεκίνησε ο μαραθώνιος από την Αθήνα και τον έχουν αντιγράψει οι υπόλοιπες χώρες. Και προς τιμή της Αθήνας γίνονται σε όλο τον κόσμο και έχουν κρατήσει αυτή την απόσταση. Στη Σύρο, λοιπόν, σας βρίσκουμε. Εκεί κατοικοεδρεύετε, έτσι δεν είναι? Από τη Σύρο είστε? Μάλιστα, έχω γεννηθεί και ζω στη Σύρο. Αλέξανδρε, πώς μπήκε το μαραθώνιος στη ζωή σου? Γιατί δεν είναι το, συγγνώμη λίγο, δεν είναι το κύριο επάγγελμα να πούμε, γιατί φαντάζομαι ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν μπορείς να ζήσεις αποκλειστικά και μόνο όντας μαραθώνοδρόμος, έτσι δεν είναι? Φαντάζομαι ότι ασχολείσαι με κάτι άλλο στην Σύρο και το κάνεις σαν χόμπι το μαραθώνιο. Πολύ σωστά, το κάνω σαν χόμπι. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν μπορείς να ζήσεις ακόμα και αν είσαι και θεωρώ Ολυμπιονίκης. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Επομένως, πόσο μάλλον για έναν απλό μαραθωνοδρόμο, ο οποίος πρέπει να μοχθεί για τον εαυτό του και να μπορέσει να αποκτήσει και τον εξοπλισμό του, καθότι οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε τη δυνατότητα να υποστηριζόμαστε από χορηγίες, από χορηγούς. Και έτσι όλο το βάρος το επομιζόμαστε. Να πούμε στον κόσμο ότι ο Αλέξανδρος, ο Αλέξανδρος είναι στην κατάταξη, τη γενική κατάταξη, την Πανελλήνια, είναι τέταρτος για το 2020, άρα δεν είναι, μόνο τυχαίος δεν θεωρείται. Παρακαλώ, πες μου. Θέλω να πω ότι ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο. Ωστόσο, η δουλειά μου δεν είναι ο μαραθωνοδρόμος, δεν είμαι αθλητής. Ωστόσο, οι προπονήσεις μου είναι επαγγελματικές, θεωρώ. Αλλά έχω σαν κύριο επάγγελμα, ασχολούμαι με τη φιλοξενία και τον τουρισμό. Μαραθώνιος, πώς μπήκε στη ζωή σου, Αλέξανδρε? Λοιπόν, εγώ από μικρός ήμουν αθλητής στο Στίβο και όπως όλοι σχεδόν στην Ελλάδα, δυστυχώς, οι περισσότεροι μάλλον, όχι όλοι, την περίοδο των Πανελληνίων εγκαταλείπουν τις προσπάθειες για να αφοσιωθούν έτσι όπως είναι το εκπαιδευτικό σύστημα για να αφοσιωθούν στις εξετάσεις. Έτσι και εγώ εγκατέλειψα και μετά το Πανεπιστήμιο κάναμε ένα reunion με τους συμμαθητές του Λυκείου. Είχαν περάσει σχεδόν 10 χρόνια και είδαμε έναν φίλο ο οποίος είχε κάνει τη μεγαλύτερη αλλαγή. Ήταν υπέρβαρος στα μαθητικά χρόνια. Και στο reunion ζήγησε λιγότερο κάτω από 70 κιλά. Και του είπαμε πώς θα έχει καταφέρει και μας είπε ότι ασχολήθηκε με το μαραθώνιο στα πανεπιστήμια, στα χρόνια του... Στα φοιτητικά του χρόνια, το σπουδών του, ναι. Στα φοιτητικά του χρόνια. Και έτσι, αυτό ήταν Αύγουστος, ήταν τέλη Αυγούστου αυτή η συνάντηση. Και αποφάσισα και εγώ να τρέξω μαζί του. Ο μαραθώνιος, να υπενθυμίσουμε ότι είναι είναι Νοέμβρη, γίνεται συνήθως τη δεύτερη εβδομάδα του Νοεμβρίου στην Αθήνα. Είχα πολύ λίγο χρονικό διάστημα να προετοιμαστώ. Βέβαια δεν ήξερα τι έστει η προετοιμασία και πήγα απροπόνητος. Δηλαδή είχα τη δουλειά μου, δεν μπορούσα να προπονηθώ, δεν ήξερα τι πρέπει να κάνω. Στήθηκα στη γραμμή του τερματισμού και τερμάτισα τον πρώτο μου μαραθώνιο με πάρα πολλά προβλήματα. Δεν μπορούσα να περπατήσω σχεδόν για μία εβδομάδα. Έκανα το λάθος και έτρεξα προπόνητος και δίχως να γνωρίζω τι πρέπει να κάνω.
Και έκτοτε θεωρώ ότι κόλλησα το μικρόβιο, το έκανα σωστά, ασχολήθηκα πολύ σωστά με την προπόνηση και με το σώμα μου και έχω καταφέρει να φτάσω εδώ που έχω φτάσει. Περίμενε λίγο, γιατί αυτό τώρα λίγο με άφησε άλλο. Δηλαδή, Αύγουστο μίλησες με τον φίλο σου, είδες αυτή την αλλαγή, σε οδήγησε στο να ασχοληθείς και τον Νοέμβριο πήγες έτρεξες μαραθώνιο στην Αθηνά και τον έβγαλες κιόλας. Ακριβώς. Και τον έβγαλα. Τον έβγαλα σε 4 ώρες, 57 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα. Είναι απίστευτο. Απίστευτο. Δηλαδή τώρα ένας άνθρωπος, φαντάζομαι ήσουν απροπόνητος, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, απροπόνητος. Δεν είχα τρέξει ούτε ένα χιλιόμετρο. Και δεν το συνιστώ σε καμία περίπτωση. Ναι, ναι, σωστό, σωστό αυτό. Σωστή αυτή η παρατηρήσή σου, βέβαια. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια πολύ σωστή προετοιμασία, είτε ο στόχος σου είναι κάτω από τις 3 ώρες, είτε απλά ο στόχος σου είναι να τερματίσεις. Πρέπει να γίνει πολύ σωστά, να καθοδηγούμαστε από έμπειρους προπονητές ή από έμπειρες πηγές και να ακούμε το σώμα μας. Αλέξανδρε, γιατί τρέχεις, γιατί ασχολείς, γιατί τι είναι αυτό που σε κρατάει στο να τρέχεις? Πλέον, πέρα το ότι είμαι εθισμένος στο τρέξιμο, το κάνω πλέον κάθε μέρα γιατί μου αρέσει και βρίσκω αρκετές διεξόδους. Ο κύριος λόγος που τρέχω πια είναι ότι μέσα από το τρέξιμο παίρνω πολύ σημαντικές αποφάσεις, είμαι πολλές ώρες μόνος μου και ασχολούμαι με την προπόνηση περίπου 3-4 ώρες την ημέρα, με αποτέλεσμα όλο αυτό το διάστημα να μου δίνει τη δυνατότητα να σκεφτώ και να πάρω αποφάσεις για τη ζωή μου, γιατί θεωρώ ότι ο μαραθώνιος που κάνουμε είναι ένα μέρος της ζωής μας, όπως και όταν προετοιμάζεσαι για το μαραθώνιο, είναι σαν τη ζωή που βιώνουμε. Η ζωή μας είναι ένας μαραθώνιος, με αποτέλεσμα ό,τι έχω καταφέρει, το έχω καταφέρει μέσω της προπόνησης και μέσω των αποφάσεων που έχω πάρει κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα αυτό της απομόνωσης και του τρεξίματος μόνος σου. Είναι τρομερή ψυχανάλυση όλο αυτό. Είναι σκέψεις οι οποίες κάνεις και βλέπεις ίσως τα λάθη που κάνεις και στην καθημερινή σου ζωή. Κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου εννοώ. Σίγουρα βλέπεις τα λάθη, σίγουρα μπορείς να διορθώσεις πράγματα, σίγουρα μπορεί να κάνεις και κάποια λάθη, γιατί μπορεί να βλέπεις μόνο την προπόνηση και να μην βλέπεις κάτι άλλο. Ωστόσο όλα αυτά τα εκπαιδεύεις, όλα αυτά τα εξελίσσεσαι και θεωρώ ότι μπορείς να βρεις διάφορους διεξόδους, είτε να διορθώσεις είτε να προχωρήσεις μπροστά για τη ζωή σου. Φαντάζομαι ότι πέρα από την σωματική προετοιμασία, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αυτό γι' αυτό είσαι εδώ πέρα για να μας βοηθήσεις. Θεωρώ ένα άθλημα το οποίο είναι από τα λίγα αθλήματα τα οποία μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να είναι πολύ πιο πολύ γυμνασμένο το μυαλό σου από ότι το κορμί σου. Ισχύει αυτό στο για το μαραθώνιο? Σίγουρα ισχύει, γιατί μετά από κάποια χιλιόμετρα, μετά τα 30-35, τρέχεις με την ψυχή. Ό,τι έχεις μάθει από τακτική, από προπονητική, νομίζω ότι μετά από κάποια χιλιόμετρα σε εγκαταλείπουν όλα αυτά, όλες αυτές τις τεχνικές και το μόνο που σου μένει είναι η ψυχή και το μυαλό και έτσι θεωρώ ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Γι' αυτό και κάποιες προπονήσεις μπορεί να γίνονται, κάποια μεγάλα κομμάτια μπορεί να γίνονται σε ένα πολύ μικρό στάδιο για να μπορέσουμε να εξασκήσουμε το μυαλό μας. Για να εξασκήσεις το μυαλό σου, να μην σκέφτεσαι, να ξεπεράσεις τα όρια σου, μάλιστα. Ισχύει. Αυτό δηλαδή με το μυαλό εμένα, ας πούμε, μου κάνει, δηλαδή, είσαι πολύ, και το λέει τακτική, ας πούμε, τι τακτική μπορεί να ακολουθήσει ένας μαραθωνοδρόμος, ας πούμε? Θεωρώ ότι η τακτική που ακολουθεί ο κάθε μαραθωνοδρόμος είναι διαφορετική ανάλογα το στόχο, ανάλογα το επίπεδο που βρίσκεται και ανάλογα τον αγώνα που τρέχει. Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι η τακτική του πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να μπορέσει να εξοικονομήσει δυνάμεις για να μπορέσει να τερματίσει σε πρώτη φάση, να τερματίσει υγιής
και δεύτερον να τερματίσει στον χρόνο και στη θέση που ο ίδιος μπορεί να έχει θέση μαζί με τον προπονητή του. Ναι, εννοώ ότι ας πούμε, η τακτική που ακολουθεί είναι ανάλογα βέβαια και το ιδιωτικό κάθε αγώνας και κάθε πόλη, ο κάθε μαραθώνιος έχει την δικιά του διαμορφία όσον αφορά το πέδαφος, τις κλίσεις, τον καιρό. Η τακτική δηλαδή, εννοώ για να καταλάβει και ο κόσμος και εγώ, ότι βάζει σαν στόχο το να πεις ότι τα πρώτα 5-10 χιλιόμετρα θα τα τρέξουμε με αυτό το ρυθμό, τα επόμενα με αυτό το ρυθμό, αυτό εννοώ με τακτική. Σύμφωνα, ναι, σίγουρα εννοώ με αυτό. Στην αρχή ξεκινάς λίγο πιο χαλαρά και ανάλογα τον αγώνα, ανάλογα το επίπεδο, ανάλογα το πώς νιώθεις, προσαρμόζεσαι. Γιατί όλα αυτά βέβαια μπορεί να αλλάξουν, γιατί μπορούμε να υπολογίσουμε τις κλίσεις, όπως είπες, μπορούμε να υπολογίσουμε τον αγώνα, αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να υπολογίσουμε τις καιρικές συνθήκες. Mm-hmm. Ωστόσο, έχουμε προετοιμαστεί σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Κάνουμε προπονήσεις με βροχή, με ζέστη, νύχτα, μέρα, ξημερώματα. Mm-hmm. Υπάρχουν αγώνες που διεξάγονται όλο το 24ωρο, 6ωρο, 12ωρο, που συμπεριλαμβάνουν μέσα και τη νύχτα. Επομένως, πρέπει να είμαστε προσαρμοσμένοι σε όλες τις καιρικές συνθήκες, σε όλες τις φάσεις της ημέρας, γιατί την ημέρα του αγώνα δεν ξέρεις πώς θα είναι οι καιρικές συνθήκες. Ναι. Σίγουρα προσαρμόζεσαι σε αυτό, σίγουρα προετοιμάζεσαι, βλέποντας το τερέν που λέμε, τον αγώνα. Ναι, ναι, το τερέν. Και κρίνεις την τακτική mm-hmm. σου. Και κρίνεις την τακτική σου. Φυσικά, απόκληση πάντα υπάρχει. Η ψυχολογία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και σε καμία περίπτωση θεωρώ ότι όταν δεν σου βγει ένα χιλιόμετρο, δεν πρέπει να καταλήψεις την προσπάθεια, γιατί σίγουρα έχεις το επόμενο και το επόμενο και το επόμενο μέχρι να τερματίσεις. Και έτσι, αν έχεις ένα κακό ξεκίνημα, σίγουρα μπορεί να. Εκείνη που μπαίνει το μυαλό, η εκπαίδευση του μυαλού που πρέπει να σμπρώξεις και το σώμα, ε. Ακριβώς. Ακριβώς. Επειδή είπες για τερέν και όντως αθλητής μαραθωνίου, οι κάθε μπασκετμπολίστες, ποδοσφαιριστές, βολεϊμπολίστες έχουν τα αγαπημένα τους και μία αγαπημένα τους τερέν. Εσένα ποιος είναι αυτός που μαραθώνεις, ποια πόλη, ποιος μαραθώνεις, αυτός που δεν τρελαίνεσαι, αυτό που λέμε στην καθημερινή, δεν γουστάρεις και πολύ, ας πούμε, αλλά το κάνεις, και ποιος είναι ο πιο αγαπημένος, η πιο αγαπημένη σου διαδρομή? Η πιο αγαπημένη μου διαδρομή θεωρώ ότι είναι της Αθήνας, παρόλο που είναι η πιο δύσκολη. Είναι πιο δύσκολη. Ισχύει αυτό. Είναι από τις πιο δύσκολες, ε. Ακριβώς. Βέβαια, πλέον δεν μου ταιριάζει με τη δουλειά που έχω ακολουθήσει, mm-hmm. αλλά σε κάθε περίπτωση έχω αποφασίσει να την τρέξω, είτε προπονητικά είτε αγωνιστικά. Δεν υπάρχει μία αγαπημένη διαδρομή. Θεωρώ ότι όλες είναι μία πρόκληση. Θέλω να τρέξω όσο δυνατόν περισσότερους μαραθωνίους, εντός και εκτός Ελλάδος. Το κλασικό το μαραθώνιο, πόσες φορές τον έχεις τρέξει, Αλέξανδρε, της Αθήνας? Τον έχω τρέξει 10 φορές. 10 φορές, ε? 10 συνεχόμενες φορές. Μάλιστα. Έχω ακούσει από ανθρώπους και από σένα όταν συζητούσαμε για να κλείσουμε το σημερινό ραντεβού μας, και θέλω λίγο να το πεις και στον κόσμο αυτό, ότι είναι σημαντικό ότι στο μαραθώνιο δεν μετράει και τόσο πολύ ο πρώτος, δεύτερος και τρίτος. Είναι άλλο το πιο σημαντικό. Και αυτό είναι ο τερματισμός. Ισχύει. Θεωρώ ότι όλοι όσοι τερματίζουν ένα μαραθώνιο είναι θριαμβευτές, από τον πρώτο μέχρι το τελευταίο. Σίγουρα υπάρχουν ηλικιακές κατηγορίες, σίγουρα υπάρχουν τα έπαθλα, υπάρχει το βάθρο. Mm-hmm. Ωστόσο, επειδή σε κάθε μαραθώνιο υπάρχουν χιλιάδες δρομής, σίγουρα ασχολούμαστε με τους τρεις πρώτους ή με την πρώτη δεκάδα, αλλά αξιοσημείωτη προσπάθεια είναι και αυτός που θα φτάσει τελευταίος ή τελευταία στο Καλλιμάρμαρο ή στον τερματισμό του εκάστοτε μαραθωνίου. Γιατί μπορεί ο πρώτος να έχει κάνει 2,5 ώρες, γιατί έχει προπονηθεί. Έχει σωστές βάσεις, έχει προπονητική ηλικία, έχει ασχοληθεί mm-hmm. πάρα πολύ με το σώμα του και το μαραθώνιο, αλλά και ο τελευταίος που θα κάνει 8-8,5 ώρες, που είναι και το όριο της Ελλάδος, φανταστείτε τι αγώνα έχει κάνει από επειδή έχω δει, στο μαραθώνιο. Ναι, επειδή έχω δει αυτούς αγώνες και έχω δει και τερματισμούς μαραθωνοδρόμων, μου κάνει τρομερή εντύπωση, και το χαίρομαι βασικά, καλή εντύπωση, το πόσο πολύ χαίρεται ακόμα και ο τελευταίος. Δηλαδή το πανηγυρίζει, λες και βγήκε πρώτος. Και είναι πολύ όμορφο αυτό. Ισχύει, γιατί αυτός ή αυτή σίγουρα ξεπέρασε τα όρια του, σίγουρα δεν έτρεξε με τακτική, όπως αναφέραμε προηγουμένως, σίγουρα έτρεξε με την ψυχή και το σώμα του.
έτρεξε μόνο με σκοπό να τερματίσει. Ενδεχομένως μπορεί να είναι ο Αγίμναστος Αλέξανδρος που είναι 10 χρόνια, ενδεχομένως μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί τόσο πολύ όσο ασχολούμαστε εμείς. Σε κάθε περίπτωση είναι νικητής, θα έχει καταφέρει, έβαλε ένα στόχο και τον πέτυχε. Είναι τρομερό αυτό που μας λες. Είπες πριν ότι το όριο της Αθήνας είναι 8,5 ώρες, δηλαδή στους υπόλοιπους μαραθώνιους δεν ισχύει αυτό το πράγμα? Στους υπόλοιπους μαραθώνιους όχι, είναι σχεδόν το μισό. Α, δηλαδή σου λέει ότι μετράμε μέχρι τις 4 ώρες, ας πούμε. Στις υπόλοιπες μαραθώνιες, ναι, όπως και στην Ελλάδα, μέχρι τις 8.30. Μετά τις 8.30, αν κάποιος είναι στον δρόμο, τρέχει με δική του ευθύνη. Διαφορετικά πρέπει να σταματήσει, να μπει στο πούλμαν της διοργάνωσης και να τον επιστρέψουν στο στάδιο για να πάει τα πράγματα. Μάλιστα. Αλέξανδρε, πόσες ώρες την ημέρα, και φαντάζομαι είναι η καθημερινή προπόνησή σου, πόσες ώρες είναι σε μη περίοδο αγώνα και πόσο... Πόσες ώρες γυμνάζεσαι σε προετοιμασία ενός αγώνα και πόσο χρονικό διάστημα πριν από έναν αγώνα ξεκινάς να προετοιμαστείς? Πάλι εδώ έχει να κάνει με τον αγώνα, με το τι στόχο έχουμε θέσει μέσα στην αγωνιστική περίοδο. Υπάρχουν διάφοροι των αγώνες. Υπάρχει ο αγώνας Α, Β, Γ, ανάλογα το στόχο. Αν ας πούμε ο Α μπορεί να είναι ένας μαραθώνιος ο οποίος θέλουμε να τα δώσουμε όλα. Ο Β μπορεί να είναι ένας αγώνας που περιλαμβάνει μέσα στην προετοιμασία μας για να δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε και πώς θα εξελιχθεί μετά η προπόνηση μέχρι τον αγώνα στόχο. Και ανάλογα λοιπόν τον αγώνα κάνουμε και τις αντίστοιχες προπονήσεις. Συνήθως ο αγώνας που μου ταιριάζει είναι την Άνοιξη, διότι το καλοκαίρι δεν προλαβαίνω να προετοιμαστώ όσο θα ήθελα και τον Νοέμβρη. Επομένως ξεκινάμε τέλος φθινοπόρου. Για τον αγώνα στόχο που είναι συνήθως Μάρτι ή Απρίλη, δεν έχουμε κανένα ρεπό στην προετοιμασία μας. Υπάρχουν μέρες που κάνουμε διπλές προπονήσεις. Σίγουρα, επειδή υπάρχει μεγάλη καταπώνηση του κορμιού, πρέπει να βάλουμε και κάποιες άλλες μορφές άσκησης, όπως είναι η γιόγκα ή το πιλάτες, για να κάνουμε λίγο stretching, για να επαναφέρουμε λίγο την ελαστικότητα στο σώμα. Σε κάθε περίπτωση, μία προετοιμασία του επίπεδου μου απαιτεί περίπου 200 χιλιόμετρα την εβδομάδα και αυτό αντιστοιχεί ανάλογα τώρα τα κομμάτια, πόσο γρήγορα ή πόσο έντονα θα είναι ή πόσο αργός θα είναι ο ρυθμός στα λεγόμενα μεγάλα συνεχόμενα, τα long run που λέμε. Αυτό παίρνει περίπου 2-3 ώρες την ημέρα. Είσαι γέννημα Θέρμα και μένεις, καθώς εργάζεσαι εκεί πέρα, έχεις μια δική σου επιχείρηση τουριστική. Ποιες οι υποδομές στο νησί είναι κατάλληλες για να μπορέσεις να αθληθείς, να γυμναστείς, να προετοιμαστείς? Δυστυχώς κατάγομαι από την πρωτεύουσα των Κυκλάδων, η οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει στάδιο. Δεν μεγάλωσα ποτέ με στάδιο. Από τότε που γεννήθηκα υπήρχε ένα μικρό στάδιο των Πευκακίων και το θυμάμαι πάντα εγκαταλελειμμένο. Ό,τι παιδικές αναμνήσεις έχω ήταν από αυτό το εγκαταλελειμμένο στάδιο. Κάθε χρόνο λένε ότι θα το φτιάξουν. Έχουμε φτάσει το 2021 και δυστυχώς στάδιο δεν υπάρχει. Είναι πολύ μικρό στάδιο. Θα μπορούσε να ήταν σίγουρα προπονητήριο, γιατί δεν θεωρείται το ούτε αγωνιστικό, ούτε αγώνες μπορούσαμε να κάνουμε, ούτε ποιοτικές προπονήσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση θα ήμασταν πιο ασφαλείς και θα μπορούσαμε να πάμε κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας να τρέξουμε. Ενώ τώρα αναγκαστικά οι προπονήσεις μας πρέπει να γίνονται έτσι, να συμπιέζονται στο καθημερινό μας πρόγραμμα μέχρι τη δύση του ηλίου, γιατί μετά, επειδή τρέχουμε στην άσφαλτο, είναι λίγο επικίνδυνο. Θα έλεγα, να τρέχουμε νύχτα και να κάνουμε τα κομμάτια μας μέσα στο δρόμο. Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος ότι εσύ τρέχεις και προετοιμάζεσαι στους δρόμους της Ήρου. Ακριβώς. Ανοίγω την πόρτα του σπιτιού μου, βγαίνω στην άσφαλτο και από εκεί ξεκινάω την προπόνησή μου. Δίπλα, εκεί που ξεκινά την προπόνησή μου έχω το αντενεμικό μου, έχω το νερό μου, στην άσφαλτο ακριβώς. Και ξεκινάω και κάνω τα κομμάτια που έχω χαράξει για τη σημερινή προπόνηση, την αυριανή, και επιστρέφω πάντα στο σπίτι μου. Δεν υπάρχει στάδιο, δεν υπάρχει χώρος που μπορούμε να αθληθούμε. Όλες οι προπονήσεις γίνονται στο δρόμο.
Αυτό είναι μεγάλη καταπώνηση για τον οργανισμό, για τα γόνατα. 7 σε 7 προπονήσεις να γίνονται στην άσφαλτο είναι ό,τι χειρότερο. Συνήθως πρέπει να γίνονται ανάποδα. Να γίνονται 5-6 προπονήσεις σε τερέν και η μία να είναι προσομοιωμένη στις συνθήκες του αγώνα. Εγώ, όπως αντιλαμβάνεστε, κάνω 7 φορές τη βδομάδα προπονήσεις στις συνθήκες του αγώνα. Πόσο πολύ πρέπει να το αγαπάς όλο αυτό, γιατί ξέρεις, τώρα σε ακούω και το μυαλό μου λίγο, επειδή σαν αθλητικό ραδιόφωνο και σαν κοινωνία ασχολούμαστε πολύ περισσότερο με κομμάτια του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, με ανθρώπους οι οποίοι τα έχουν όλα έτοιμα, ακριβοπληρωμένοι, και προσπαθούμε να τους δικαιολογήσουμε και όλα ανάλογα την ομάδα που υποστηρίζουμε και τους παίκτες που έχουμε στην ομάδα μας, και ακούς τέτοιες ιστορίες από ανθρώπους που τρέχουν μόνοι τους στην άσφαλτο, χωρίς καμία υποδομή, χωρίς καμία υποστήριξη, χωρίς κανένα οικονομικό όφελος, απλά γιατί το γουστάρουν αυτό που κάνουν. Και λες τελικά, ποιος είναι πιο άξιος συγχαρητηρίων, δηλαδή τελικά ποιος είναι πιο... Αυτό ήταν μια δική μου παρατήρηση, γιατί σε ακούω τώρα και πραγματικά λέω ότι πώς μπορώ εγώ, ας πούμε, αύριο μεθαύριο να πω για έναν αθλητή μπάσκετ ή ποδοσφαίρου που αμείβεται με δεκάδες έως εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, μη σου πω και εκατομμύρια, να τον δικαιολογήσω ότι έλα μωρέ, δεν είναι αγχωμένος, δεν έχει ψυχολογία, όταν ακούω έναν άνθρωπο που είναι όπως είμαι εγώ στη δουλειά μου και μετά πάει και τρέχει 3-4 ώρες και τρέχει μαραθώνιους γιατί το γουστάρει, η σύγκριση λίγο είναι, ναι, είναι λίγο περίεργη. Αυτό πιο πολύ το λέω και να ακούμε όλοι μας τι άνθρωποι υπάρχουν γύρω μας. Αλέξανδρε, έχεις κάτι, κάτι το οποίο το έχεις μαζί σου πάντα στο τρέξιμο, σαν γούρι, σαν φυλακτό να το πω? Όχι, δεν έχω κάτι. Όχι, δεν έχω κάτι. Κάνω το σταυρό μου κάθε φορά που ξεκινάω έναν αγώνα. Εύχομαι να τερματίσω υγιή σε κάθε περίπτωση. Αυτό που σκέφτομαι είναι τα αγαπημένα μου πρόσωπα που θα δώσω στο τερματισμό. Και έχω την τακτική, έχω την τη συνήθεια μάλλον να αφιερώνω κάποια χιλιόμετρα σε αγαπημένα μου πρόσωπα. Και φυσικά συνήθως αφιερώνω και ένα χιλιόμετρο σε μένα. Και λέω τώρα αυτό ξεκινάει, είναι το χιλιόμετρό μου. Το χιλιόμετρό σου, Το 17ο, ορίστε. Είναι το χιλιόμετρό σου, λέω δηλαδή. Ναι, και έτσι κάθε φορά τρέχω για κάποιον, για κάποιαν και αντλώ δύναμη από αυτό το άτομο. Αυτό είναι το γούρι μου. Αν πρέπει να απαντήσω σε κάτι. Ωραία. Αλέξανδρε, να σε ρωτήσω λίγο. Η διατροφή που ακολουθείς, τι περιέχει? Συνήθως περιέχει ό,τι περιέχουν όλες οι διατροφές, όσοι κάνουν αθλητισμό. Σίγουρα προσέχουμε πάρα πολύ. Δεν πρέπει να πάρουμε ούτε γραμμάριο σε αγωνιστική περίοδο, γιατί το κάθε γραμμάριο μας φρενάρει. Προσέχουμε πάρα πολύ, δεν είμαστε όμως και πάρα πολύ αυστηροί, διότι ξέρουμε ότι την επόμενη μέρα μπορούμε να τα κάψουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν τρώμε τηγανιτά, δεν τρώμε φαγητό απ' έξω, τρώμε πολλά φρούτα, πολλά λαχανικά, χρειαζόμαστε αρκετή πρωτεΐνη. Και πέρα από τη διατροφή πρέπει να... Υπάρχουν πολλές ώρες την ημέρα ξεκούραση, δηλαδή πρέπει να κοιμόμαστε νωρίς, να υπάρχει ένας ποιοτικός ύπνος για να μπορείς το σώμα να αναπληρώσει. Και όσο δυνατότερο, βέβαια που δεν συμβαίνει αυτό στους περισσότερους, εγώ το έχω καταφέρει εδώ στο νησί, να μην υπάρχει άγχος στην καθημερινότητα, να μην υπάρχουν εντάσεις, και έτσι νομίζω ότι το νησί βοηθά. Να είσαι και ψυχικά ήρεμος εννοείς. Ακριβώς. Αλέξανδρε, να σε ρωτήσω. Να σε ρωτήσω λίγο. Άνθρωπος είσαι και εσύ, όπως όλοι μας. Οι μέρες, σίγουρα θα έχουν υπάρξει μέρες οι οποίες θα ξύπνησες να πας στην προπόνηση και είπες δεν θέλω να πάω σήμερα. Υπάρχουν μέρες που δεν πήγες? Πολλές. Όχι, πολλές μέρες υπάρχουν που το σκέφτηκες και δεν θες να πας. Ναι. Πάρα πολλές φορές. Ιδίως όταν ξέρεις ότι η προπόνηση που ακολουθεί είναι πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί έχουμε περίπου 3-4 φορές την εβδομάδα μία δύσκολη. Όλες οι προπονήσεις είναι ποιοτικές, αλλά κάποιες έχουν πολύ μεγάλη ένταση. Σαφώς έχεις άγχος, με την έννοια παραγωγικό άγχος, ότι πρέπει να τα καταφέρεις. Όλα αυτά είναι συσσαγωγικά, το πρέπει να τα καταφέρεις, ναι, φυσικά. Ναι. Αλλά τώρα και έτσι υπάρχουν προπονήσεις που δεν θες να τις κάνεις. Σίγουρα με το που βάζω τα παπούτσια μου και ξεκινάω τη διαδικασία να ανέβω την ανηφόρα για να πάω στον δρόμο,
Σίγουρα έχει έρθει η όρεξη και μόλις ξεκινάω το ζέσταμα το έχω ξεχάσει ήδη αυτό το συνέστημα. Αλλά σε κάθε περίπτωση ναι, υπάρχουν μέρες που δεν θες να τρέξεις. Τρέχεις μόνος σου ή με τον προπονητή σου? Δυστυχώς τρέχω μόνος μου. Ο προπονητής μου είναι από τα μέρη σας, είναι από τη Δράμα, είναι ο Δημήτρης Εγκεφαλής. Τον έχω συναντήσει. Δηλαδή εσύ τον έχεις συναντήσει πόσες φορές? Τρεις φορές τον έχω συναντήσει. Και αυτές τις φορές τον έχω συναντήσει στην Αθήνα στην κλασική διαδρομή, όταν τρέχουμε και παλιά. Και πώς προπονείστε? Μια μέρα πριν συνήθως. Και πώς σε προπονείτε εσύ, Αλέξανδρε, από Δράμα? Έχει προχωρήσει τόσο η τεχνολογία που εντάξει, με τα ρολόγια και τις εφαρμογές του στέλνω την προπόνηση, βλέπει τις συναμογές μου, βλέπει πώς είμαι και προσωμιώνει την προπόνηση. Μου βγάζει η προπόνηση για τρεις εβδομάδες. Σε κάθε περίπτωση όμως, αντλεί τα δεδομένα, βλέπει πώς πάω και κάνει τις αντίστοιχες αλλαγές για τις επόμενες εβδομάδες. Δηλαδή εσύ κάνεις προπόνηση στη ΣΥΡΟ, του στέλνεις τα δεδομένα, τα αναλύει και σου ετοιμάζει την επόμενη προπόνηση ή σου λέει ας πούμε τι πρέπει να αλλάξεις, τι πρέπει να διορθώσεις? Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω ότι είναι ένας ακόμα παράγοντας το οποίο σε κάνει να σου βγάζουμε το καπέλο για αυτό όλο που κάνεις και να σου δώσουμε συγχαρητήρια. Είναι απίστευτο, πραγματικά είναι απίστευτο. Ό,τι έχω καταφέρει, το έχω καταφέρει στα τυφλά. Δηλαδή, αντλώντας πληροφορίες από τον Δημήτρη, ο οποίος είναι κορυφαίος αθλητής και προπονητής, του στέλνω φωτογραφίες και βιντεάκια για το πώς τρέχω και προσπαθεί μέσα από τα βίντεο και τις φωτογραφίες να μου πει το χέρι σου λίγο πιο πάνω, το χέρι σου λίγο πιο κάτω, το πόδι σου να ανοίξει και φεύγει. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί δεν έχω τον προπονητή καθοδηγητή δίπλα μου και δεν έχω, θεωρώ ότι το στυλ μου δεν είναι και τόσο αγωνιστικό, τόσο επαγγελματικό όσο θα δείτε κάποιους άλλους αθλητές οι οποίοι όπως είπαμε προηγουμένως έχουν όλες τις παροχές, υποδομές, παροχές που όλο αυτό έχει να κάνει και με τον προπονητή, δηλαδή είναι ο προπονητής παρόν σε όλη τη φάση της προπόνησης, τις 2-3 ώρες που ασχολείται ο αθλητής. Εγώ στα τυφλά και διαβάζοντας και ακούγοντας τον Δημήτρη από το τηλέφωνο προσπαθώ να φτιάξω το στυλ μου, προσπαθώ να φτιάξω την τεχνική μου. Νομίζω ότι σε έναν βαθμό τα έχω καταφέρει, σίγουρα θέλω πολύ δρόμο μπροστά μου και όνειρό μου είναι κάποια στιγμή να περάσω μια προετοιμασία, δεν θα έλεγα 3 μηνών γιατί δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, τουλάχιστον μια εβδομάδα να γίνει έτσι σαν σεμινάριο, να πάω Δράμα και να ασχοληθεί ο Δημήτρης λίγο μαζί μου και να ενταχθώ στην ομάδα μας στις καθημερινές προπονήσεις και να κάνουμε όλοι μαζί προπόνηση όπως κάνει ο μέσος αθλητής. Επειδή ξέρω ότι το πρόγραμμά σου είναι φορτωμένο και θα ήθελα να σε ευχαριστήσουμε που βρίσκεσαι εδώ πέρα, θα ήθελα να κλείσω ας πούμε, με μια τελευταία ερώτηση. Είπες ποιο είναι το όνειρό σου σαν προετοιμασία. Ποιο είναι το όνειρό σου σαν αποτέλεσμα, βάθρο, μελλοντικά σε κάποιον αγώνα? Τι ονειρεύεται ο Αλέξανδρος από την ποδοσφαιρική του εντός και εκτός εισαγωγικών καριέρα? Ποιο είναι το όνειρό του, το αποθυμένο του ίσως? Το άθλημα του μαραθωνίου δεν έχει αποθυμένα. Αυτό που εύχομαι εγώ είναι να είμαι καλά και να τρέχω μέχρι τα βαθιά μου γεράματα. Μεγαλώνουμε, όπως αντιλαμβάνεσαι, όλα τα αθλήματα έχουν μια ημερομηνία λήξης. Οι πρωτιές και οι διακρίσεις πάνε και έρχονται. Σίγουρα η νέα γενιά μπορεί να μην έχει την εμπειρία που έχω εγώ, αλλά έχει τις δυνάμεις, έχει την αντοχή των νιάτων. Επομένως, αυτό που θέλω είναι να μπορώ να τρέχω μέχρι τα βαθιά μου γεράματα, να είμαι καλά και να μπορώ να βάζω τα παπούτσια μου όποτε έχω χρόνο, γιατί πλέον μπορεί να μην το μετά από ένα χρονικό διάστημα να μην μπορώ να τρέξω αγωνιστικά. Ναι. Σίγουρα όμως θέλω να τρέχω κάθε μέρα. Άρα θέλω να είμαι καλά, να μπορώ να είμαι σε μια καλή κατάσταση και να τρέχω κάθε μέρα μέχρι να φύγω από τη ζωή. Μέχρι το κορμί σου να ακούει και να ακολουθεί. Τώρα, αν έρθουν κάποια διάκριση, καλώς να έρθει, ευπρόσδεκτη, αλλά σίγουρα οι μαραθωνοδρόμοι δεν σκέφτονται το βάθρο. Το βάθρο έρχεται αβίαστα, έρχεται μέσα από την προπόνηση,
αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δεν είναι, αυτός ο σκοπός, σωστά. Δεν προετοιμαζόμαστε, δεν προετοιμαζόμαστε για να πάμε σε ένα βάθρο. Υπάρχει μια πολύ, υπάρχει ευγενή άμυλα στον αγώνα πάνω. Όλοι είμαστε αντίπαλοι, αλλά όλοι είμαστε φίλοι. Δίνουμε τα χέρια στον τερματισμό για αυτόν που μας πέρασε, αλλά σίγουρα είναι από τα λίγα αθλήματα που βλέπεις μια αλληλοβοήθεια και μια υποστήριξη κατά τη διάρκεια του αγώνα από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο αθλητή. Ακόμα και οι δύο πρώτοι που κοντραχτυπιούνται, ο ένας βοηθάει τον άλλον μέχρι τα τελευταία μέτρα του τερματισμού. Αλέξανδρε, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα το πρωί εδώ μαζί μας. Μας έκανες λίγο σοφότερους ως πολύ και μας έκανες να γνωρίσουμε και ένα άθλημα ακόμα το οποίο δεν έχει την ιδιαίτερη προβολή. Θέλω να σου ευχηθώ να έχεις δύναμη και να πετύχεις πραγματικά ό,τι σκέφτεσαι και ό,τι επιθυμείς. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εύχομαι κάποια στιγμή να καταφέρω να έρθω να τρέξω στη Θεσσαλονίκη, γιατί όσες φορές έχω δηλώσει συμμετοχή. Θα έρθεις και αν έρθεις, θέλω να με ενημερώσεις γι' αυτό και γιατί όχι να το καλύψουμε κιόλας και γιατί όχι να μην σε έχουμε και στο στούντιο. Με μεγάλη μου χαρά και να μου στείλεις. Να επιτρέψουν συνθήκες και. Ναι, μακάρι. Βεβαίως, μακάρι, βεβαίως. Μακάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλεξάνδρε. Σε ευχαριστώ πολύ. Την καλή μέρα στην πανέμορφη Σύρο. Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Να είσαι καλά, Αλεξάνδρε, σε ευχαριστούμε πολύ.